Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις της επικαιρότητας σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας εδώ αναλυτικά. Όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι ασθενείς μετά την αύξηση των φθηνών φαρμάκων. Ακριβότερα ακόμη και τα ίδια ακριβά. Λουκέτο στις επιχειρήσεις τους λόγω του ενεργειακού κόστους βάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Αλεξανδρούπολη. Φρένο στην κατανάλωση βάζει ακρίβεια. 290 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε 3 μήνες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πώς διαμοιράζονται τα περιστατικά ανανομό. Νέες δικαστικές αποφάσεις για την νυχτερινή εργασία για εκατοντάδες στρατιωτικούς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πόσα θα μοιραστούν οι περίπου 2.000 στρατιωτικοί. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας η 15η Σεπτεμβρίου. Σε κρίση η δημοκρατία στην Ελλάδα, λένε οι Αλεξανδροπολίτες. Συνεχίζει να απασχολεί, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα με το τι θα γίνει τελικά με το παλιό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, οι ενέργειες των μελετών έχουν ξεκινήσει με τη σύνταξη του φακέλου, ενώ στόχος είναι να μεταφερθεί πλήθος υπηρεσιών καθώς και το διοικητήριό της εντός του κτηρίου. Η ιστορία του παλιού νοσοκομείου απασχολεί όλο ένα και περισσότερο την κοινή γνώμη με το τι συμβαίνει ακριβώς και τι πρόκειται να γίνει τελικά με το κτίριο. Η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της έχει θέσει το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των ενεργειών της. Να ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε τα πράγματα σε θέση της. Σαν νέα περιφερειακή αρχή, όταν αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, θέλαμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το παλιό νοσοκομείο. Γιατί δεν είναι παλιό νοσοκομείο. Αυτός είναι ένας χώρος που μπορεί να γίνουν πάρα πολλά έργα μέσα, να γίνει ένα κόσμημα της Αλεξανδρούπολης, αν ολοκληρωθεί και ο περιβάλλον χώρος και το παλιό νοσοκομείο. Αναλάβουμε λοιπόν και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε στον τρίτο μήνα ήταν ότι υπάρχει μία μελέτη, έχει ανατεθεί μία μελέτη σε κάποιους για τη στατικότητα του κτηρίου. Έτσι. Η οποία μελέτη δεν είχε τελειώσει. Περίπου 2-3 μήνες πριν μας είπαν ότι η μελέτη αυτή έχει τελειώσει, ότι το κτίριο δεν κρίνεται κάτι εδαφιστέο, αλλά χρειάζονται ορισμένα θέματα του νοσοκομείου, τμήματα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου η περιφέρεια θα έχει στα χέρια της τον φάκελό της με σκοπό να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το νοσοκομείο πραγματικά, το νοσοκομείο είναι βομβαρδισμένο πεδίο, αν πάει κάποιος μέσα θα τρελαθεί. Έχουν γίνει εγκλήματα εκεί μέσα. Αλλά όμως τι διαπιστώσαμε, ότι το νοσοκομείο αυτό, ο χρόνος που μας το είχαν παραχωρήσει στην περιφέρεια, είχε περάσει και έπρεπε να ξαναδιεκδικήσουμε το νοσοκομείο. Κάναμε αυτή την ενέργεια, το ξαναδιεκδικήσαμε, παραμένει πάλι στην δικαιοδοσία τη δική μας και έχουμε αναθέσει στον κύριο Μανούση, είναι μια εταιρεία, Μανούζες, για να συντάξει το φάκελο της μελέτης. Δεν είναι μια απλή μελέτη, είναι ένας φάκελος που περιέχει πολλούς άλλους υποφακέλους. Συντάξει αυτή τη μελέτη ο κύριος Μανούζες, σε τέλειο Οκτωβρίου θα μας την παραδώσει. Από εκεί και πέρα θα προκηρύξουμε τη μελέτη, έτσι, η οποία είναι μεγάλη, η μελέτη της τάξης των 1 εκατομμυρίου περίπου θα βγει, λέω. Μπορεί να είναι και περισσότερο, μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο. Πάντως είναι μεγάλες οικονομικές εμβέλειες. Στόχος είναι στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου να εγκατασταθούν υπηρεσίες καθώς και το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Θα προχωρήσουμε αφού έχουμε τη μελέτη την συντήρηση αυτού του κτιρίου. Εμείς έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο, έχουμε καταθέσει ένα πίνακα ποιες εργασίες θέλουμε να γίνουν εκεί, τι θα φιλοξενήσει δηλαδή αυτό το κτίριο, θα φιλοξενήσει ταμεία, θα φιλοξενήσει υπηρεσίες, θα ξελοφενήσει ό,τι μπορεί και επιτρέπεται να φιλοξενηθεί μέσα σε ένα χώρο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Πουλιλιός διαψεύδει τις φήμες περί εγκατάστασης των υπηρεσιών της αστυνομίας εντός του παλιού νοσοκομείου. Όσον αφορά για την αστυνομία που είπατε, πράγματι υπήρχε μια σκέψη στην αρχή να πάει και η αστυνομία. Όμως η αστυνομία έχει δημοπρατήσει, αν δεν κάνω λάθος, 8 εκατομμύρια ένα νέο κτίριο πάνω στην Παλαγία και δεν έχουμε. Δηλαδή αποκλείεται να συστεγαστεί η αστυνομία σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτή είναι η αλήθεια ακριβώς όσον αφορά το νοσοκομείο. Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος της πενταετίας, ευελπιστούμε γιατί από το 25 θα αρχίσουν να μπαίνουν τα χρήματα, τα νέα χρήματα και το ΕΣΠΑ, οι ουρές
και, όλες, και το νέο ΕΣΠΑ. Οπότε τότε μπορούμε να θα μιλήσουμε μετά το 25 τι ακριβώς θα γίνει στο νοσοκομείο. Αυτή είναι όμως, αυτή την προεργασία κάνουμε μέχρι σήμερα. Οι ανατιμήσεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων που έγιναν πρόσφατα έχουν ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να πρέπει να δαπανούν περισσότερα χρήματα έτσι ώστε να προμηθεύονται τα φαρμακευτικά συσκευάσματα που χρειάζονται. Από την πλευρά τους οι φαρμακοποιοί τονίζουν πως ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν απαραίτητο έτσι ώστε να αποτραπούν μεγαλύτερα προβλήματα στην αγορά των φαρμάκων. Μετά την πρόσφατη αύξηση που έγινε σε φαρμακευτικά συσκευάσματα τα οποία είχαν πολύ χαμηλή τιμή και κινδύνευαν να χαθούν από την αγορά, οι ασθενείς που καλούνται να τα προμηθευτούν βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι αλήθεια πως τον τελευταίο καιρό με το νέο δελτίο τιμών είχαμε αναβαθμίσεις, ανατιμήσεις σε κάποια φθηνά φάρμακα. Φάρμακα που τα περισσότερα ήταν κάτω των 5 ευρώ και πολλά και κάτω του 1. Αυτό έγινε γιατί τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Η τιμή αυτών των φαρμάκων συνέχεια μειωνόταν. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή στις εταιρείες να μην συμφέρει. Το κόστος παραγωγής είχε φτάσει να είναι πιο κάτω και από τη χοντρική τιμή των φαρμάκων. Τι κίνδυνος υπήρχε για τους ασθενείς στη χώρα μας. Οι εταιρείες, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι όταν πλέον δεν τους συμφέρει, σιγά σιγά κάποια φθηνά και δοκιμασμένα φάρμακα τα αποσύρουν όταν δεν έχουν πλέον το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Όταν οι εταιρείες φαρμάκων δεν έχουν το απαραίτητο κέρδος από ένα σκεύασμα που παράγουν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρσή του και την εισαγωγή ξένων φαρμάκων που οι τιμές τους είναι πολύ μεγαλύτερες. Να χρειάζεται το κράτος να τα αντικαθιστά με φάρμακα τα οποία τα φέρνει από το εξωτερικό ο ΙΦΕΤ. Τα φάρμακα που έρχονται από το εξωτερικό συνήθως έχουν υπερπολαπλάσια τιμή. Για παράδειγμα, ένα γνωστό παυσίπονο πριν περίπου ένα χρόνο, όταν κόστιζε γύρω στα 3 ευρώ, χάθηκε από την αγορά και αναγκάστηκε ο ΙΦΕΤ να φέρει ένα αντίγραφό του, ένα ίδιο φάρμακο από το εξωτερικό, από άλλη χώρα, με τιμή κοντά στα 25 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ασθενείς να πληρώσουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Και αυτά τα φάρμακα που έρχονται από το εξωτερικό μέσω του ΙΦΕΤ, δυστυχώς είναι εκτός διατίμησης. Λοιπόν, έγινε αυτή η αναπροσαρμογή στις τιμές των φθηνών φαρμάκων. Είναι φάρμακα που όσο επιτοπλίστων είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οπότε η συμμετοχή δεν έχει τόσο μεγάλη αύξηση. Και καλό ήταν που έγινε, γιατί αλλιώς σε εισαγωγικά θα πανηγυρίζαμε ότι έχουμε φθηνά φάρμακα χωρίς να υπάρχουν αυτά τα φάρμακα στην ελληνική αγορά. Θα ήταν μόνο στα χαρτιά κάποια ονόματα γραμμένα με μια χοντρική τιμή. Αξίζει να σημειωθεί πως το χρηματικό ποσό που δαπανούν οι Έλληνες για τα φάρμακά τους είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς, το μέτρο της ανατίμησης κάποιων φαρμακευτικών συσκευασμάτων ήταν σωστό, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποτράπηκαν σοβαρότερα προβλήματα. Έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι ασθενείς αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν το φαρμακό τους, ακόμη απευθυνόμενοι και σε γειτονικές χώρες, χωρίς να τους ενδιαφέρει το κόστος που θα πληρώσουν. Είναι σημαντικό, ξαναλέω, είναι καλό που έγινε αυτή η ανατίμηση, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι χρόνια φάρμακα δοκιμασμένα, τα οποία έχουν δείξει την αξία τους, εάν γινόταν η αντικατάσταση, θα γινόταν με ακριβότερα, οπότε το κόστος, παραλαμβάνω, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Παρά όμως την αύξηση που υπάρχει σε φθηνά φαρμακευτικά συσκευάσματα, ανωδική πορεία έχουν πάρει και οι τιμές σε πιο ακριβά φάρμακα, με πολλούς ασθενείς να δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό για να τα προμηθευτούν. Οι τιμές γενικότερα τόσα χρόνια είχαν συνέχεια πτωτική τάση και έχουν κρατηθεί σε κάποιες. Να το πω, χαμηλές τιμές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, συνδυασμοί φαρμάκων που είναι συνήθως καινούργια φάρμακα, έχουν ακόμα και συμμετοχή τους είναι αρκετά ακριβή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν αρκετά τον οποιοδήποτε ασθενή. Εκεί όπου μπορούμε και εμείς βοηθάμε, αλλά είναι θέμα, η συμμετοχή είναι θέμα πάθησης και συνδυασμού θεραπευτικού πρωτοκόλου και των φαρμάκων που θα χρειάζεται κάποιος να πάρει. Κραυγή αγωνίας από τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση, με το ενεργειακό κόστος να αναγκάζει πολλές επιχειρήσεις να βάζουν ακόμη και λουκέτα στα καταστήματά τους και στην Αλεξανδρούπολη. Τα έξοδα τρέχουν καθημερινά, ενώ τα μαγαζιά δεν γεμίζουν από καταναλωτές, καθώς η ακρίβεια της καθημερινότητας βάζει φρένο στις εξόδους τους. Στα όρια τους φτάνουν πολλοί επαγγελματίες της εστίασης, βλέποντας καθημερινά τα έξοδα να μεγαλώνουν και οι ίδιοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το ενεργειακό κόστος υποχρεώνει πολλούς επαγγελματίες να βάλουν ακόμη και λουκέτο στα καταστήματά τους και στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς έχει ξεκινήσει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μακάρι να βγω λάθος, αλλά θα συνεχίσει να συμβαίνει, διότι
Όπως καταλαβαίνουμε όλοι και μέσα από τα ανεργοκυριά μας, οι αυξήσεις αυτές που έρχονται, έρχονται και στα δικά μας τα μαγαζιά και αρχίζουν να γίνονται δυσβάσταχτες, και από τη στιγμή που και ο κόσμος δεν μπορεί να σπαταλήσει τόσα χρήματα όσο σπαταλούσε πριν, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια, έχει αντίκτυπο και στις δικές μας επιχειρήσεις. Η ακρίβεια πνίγει τους επαγγελματίες, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της εστίασης της Αλεξανδρούπολης, Αλέξανδρος Χαλκιάς, καθώς οι υποχρεώσεις τρέχουν την ίδια στιγμή που τα μαγαζιά δεν έχουν την προσδοκόμενη κίνηση από πελάτες. Θα ζοριστούν πάρα πολύ. Οπωσδήποτε βλέπουμε ότι κι αν υπάρχει όγκος, τα μαγαζιά δεν γεμίζουν. Άρα, όταν δεν γεμίζουν τα μαγαζιά, δεν ξέρω για πόσο καιρό μπορούν να βάζουν πλάτη και να τα κρατάνε ανοιχτά, περιμένοντας ένα καλύτερο αύριο, θα πω εγώ. Δεν υπάρχει κάποια βοήθεια από το κράτος, από ό,τι φαίνεται, προς την εστίαση που υποτίθεται ότι είναι ένα κομμάτι μεγάλο του τουρισμού του κράτους, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, από ό,τι λένε, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό. Εμείς ευελπιστούμε για το καλύτερο, μακάρι να μην κλείνουν επιχειρήσεις, καμία επιχείρηση, ούτε στην εστίαση ούτε πουθενά αλλού. Έτσι, μακάρι να δουλεύει όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουμε ότι κλείνουν επιχειρήσεις, είναι λυπηρό. Αλλά για να φτάσει κάποιο σημείο να κλείσει την επιχείρησή του, πάει να πει ότι έχει φτάσει στο απροχώρητο. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Χαλκιάς, παρόλο που τη φετινή θερινή περίοδο η πρωτεύουσα του Εύρου πλημμύρισε από τουρίστες, η επισκεψιμότητα στα καταστήματα εστίασης δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν τουρίστες σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι ο αριθμός των τουριστών σε σχέση με πέρσι ήταν πολύ μεγαλύτερος. Όμως να πω το είδος των τουριστών που έχουν έρθει, να πω η εποχή. Δεν βοήθησε να δούμε σαν εστίαση τα νούμερα που περιμέναμε να δούμε από αυτόν τον αριθμό. Σίγουρα υποφελήθηκαν διάφοροι κλάδοι στην πόλη μας και στην Ελλάδα γενικά, γιατί επειδή μιλάμε και με άλλες πόλεις της Ελλάδας, συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Δηλαδή, οι τουρίστες που ήρθαν φέτος στην Ελλάδα ήταν πάρα πολλοί τουρίστες του σπιτιού, να τους πω εγώ. Δηλαδή, θα ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ, θα φάνε στο σπίτι, δεν θα χαλάσουν πολλά λεφτά. Ήτανε πιο μαζεμένοι, θα κάνουν μεν τη βόλτα τους. Σίγουρα θα έρθουν και στα δικά μας μαγαζιά, αλλά όχι όπως θα θέλαμε εμείς και όπως είχαμε δει πέρσι, ας πούμε, αν συγκρίνουμε το πέρσι με το φέτος. Μπορεί η τουριστική κίνηση να έχει αυξηθεί στην Αλεξανδρούπολη, όμως μεγάλο μέρος των τουριστών προμηθεύονται τα απαραίτητα από τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις εξόδους τους σε χώρους εστίασης. 100% δεν έχουμε τα στοιχεία 100% ακόμα και ευελπιστούμε να συνεχιστεί και η τουριστική περίοδος και ο καιρός να βοηθήσει, έτσι ώστε να παραταθεί λίγο το καλοκαίρι μας. Και τα έσοδά μας, να πω. Και δεν ξέρουμε ακριβώς, βλέπουμε ότι αναλογικά, πέρσι με τον αριθμό τουριστών που είχαμε σίγουρα καλύτερο τζίρο από ό,τι έχουμε φέτος. Με επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλησε να παρέμβει η Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν φοιτητές και εργαζόμενοι στην περιοχή. Η στεγαστική κρίση είναι εδώ και απειλεί το λαό της περιοχής, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα υπέρογκα ποσά των ενοικίων, αναφέρει μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Διονύσης Κλάδης. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι αναφορικά με την στέγαση θέλει να αναδείξει η Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επερώτηση που κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο ξύνεται το πρόβλημα της στέγης και αυτό αφορά και τις νέες οικογένειες, νέα ζευγάρια που θέλουν να ανοίξουν δικό τους σπιτικό και στην Αλεξανδρούπολη και σε άλλες πόλεις της περιοχής μας, αλλά αφορά ιδιαίτερα και τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς που έρχονται, τους αναπληρωτές ή τους νεοδιόριστους, όπως επίσης και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που παίρνουν μετάθεση στην περιοχή μας. Μέτρα για την ανακούφιση εργαζομένων και φοιτητών στην περιφέρεια ζητά ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης και Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης. Εμείς αυτό που αναδεικνύουμε και με την επερώτηση που κάναμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι χρειάζεται αυτός ο κόσμος μια στήριξη. Γιατί ξέρουμε ότι μαγικά ραβδάκια δεν υπάρχουν. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας και στα ενίκια στην προκειμένη περίπτωση. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Χρειάζονται άλλωστε μέτρα από την κυβέρνηση και γενικότερα
ουσιαστική λύση θα ήταν να μην είναι εμπόρευμα το ζήτημα της στέγης. Το ότι ο γεγονός ότι είναι εμπόρευμα δημιουργεί και όλα αυτά τα ζητήματα και αυτό το, μέσα σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς βάζουμε το ζήτημα ποια μέτρα μπορεί να πάρει έστω για να ανακουφίσει όλον αυτόν τον κόσμο που δυσκολεύεται. Και το ερώτημα βέβαια πηγαίνει προς τη διοίκηση της περιφέρειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η στεγαστική κρίση έφτασε και στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς τα υπέρογκα ενοίκια που ζητούν οι ιδιοκτήτες των λιγοστών διαθέσιμων κατοικιών είναι απλησίαστα για μεγάλη μερίδα των πολιτών. Ζητάμε συγκεκριμένα να μας απαντήσει αν προτίθεται να θεσπίσει κάποιο επίδομα, να δώσει κάποιο επίδομα σε όλο αυτόν τον κόσμο που αναφέρθηκα πριν, δηλαδή σε φοιτητές, στους αναπληρωτές και γενικότερα στους εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ στην περιοχή και για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην περιοχή μας. Υπάρχουν και άλλες περιφέρειες στις οποίες είναι οξυμένο το πρόβλημα, ειδικά λόγω του τουρισμού, όπως είναι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, που έχει δώσει ένα αντίστοιχο, έχει θεσπίσει ένα αντίστοιχο επίδομα. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτό να δοθεί. Άρα μένει το ζήτημα της πολιτικής βούλησης, της πολιτικής θέλησης, της προτεραιότητας που μπορεί να δείξει η περιφερειακή διοίκηση ή όχι. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Θα συνδεθούμε με τον επιστημονικό συνεργάτη της εταιρείας βιοποικιλότητας Θράκης, τον κύριο Λευτέρη Καψάλη. Κύριε Καψάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θα πάμε σε ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο έχετε αναδείξει και μέσα από πρόσφατη ανακοίνωση, πρόσφατο δελτίο τύπου σας, αναφορικά με τον Μαυρόγυπα, κυρίως στην Ροδόπη, αλλά έχετε αναδείξει πολλές φορές την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα με τους αιωλικούς σταθμούς. Αυτή τη φορά αναφέρεστε στην Ροδόπη. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, αν και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ το έχουμε προβάλει πριν από λίγες ημέρες από το δελτίο μας, αλλά σας καλέσαμε για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι μια πιο αναλυτική έκταση στο θέμα. Πολύ ωραία, ναι. Αφορά την αδειοδότηση δύο αποφάσεις για έγκριση ανεμογεννητριών στην Ροδόπη σε κοντινή απόσταση από την καμένη περιοχή. Είναι εκτός καμένης περιοχής η αλήθεια, είναι της περσινής φωτιάς του Εύρου, αλλά είναι σε κοντινή απόσταση. Το βασικότερο είναι ότι είναι μέσα σε κρίσιμους βιοτόπους για το Μαυρόγυπο, όπως αναφέρατε, και άλλα σπάνια απειλούμενα αρπακτικά πουλιά. Είχαν ανακοινωθεί υποσχέσεις, να το πω έτσι, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι θα προστατευτεί, θα είναι προτεραιότητα μετά την πυρκαγιά το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον του Εύρου. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε ποτέ με κάποια νομοθετική ρύθμιση, ώστε να υπάρχει κάποια διασφάλιση ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι με αυτές τις αποφάσεις εντείνονται οι απειλές για τα προστατευόμενα είδη. Και μάλιστα, κύριε Καψάλη, είχε υπάρξει και αρνητική γνωμοδότηση για την εγκατάστασή τους. Πολύ σωστά. Για τα έργα αυτά γνωμοδότησε αρνητικά ο ΦΠΚ, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς, βασιζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία. Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη και λεπτομερέστατη η γνωμοδότηση του ΦΠΚ. Αγνοήθηκε ωστόσο. Φαίνεται ότι η έκριση των έργων αυτών βασίστηκε στην θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, οι οποίοι αναφέρουν κάποια στοιχεία από την γνωμοδότηση του ΟΦΠΚ, ωστόσο καταλήγουν, χωρίς κάποια έτσι λογική συνέχεια, κάποιο συμπέρασμα, λογικό συμπέρασμα, ότι δεν έχουν αντίρρηση για την αδειοδότηση του έργου. Γνωρίζουμε όμως, ειδικά στη Θράκη, από την εμπειρία μας, από τις μελέτες που έχουν γίνει, από τα πολλά περιστατικά που είχαμε προσκρούσεων, ότι στην περιοχή που εγκαθίστανται, που θα εγκαθιστηθούν, θα έχουμε πολύ πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Πάμε λοιπόν στις επιπτώσεις αυτές για να γνωρίζει και ο κόσμος. Αναφέρατε τις προσκρούσεις των Μαυρόγυπων, ο οποίος είναι και ένα προστατευόμενο είδος, έτσι. Σωστά, είναι προστατευόμενο είδος. Είναι εμβληματικό είδος για τη Θράκη. Έχει στηριχθεί πολύ η ανάπτυξη της Θράκης πάνω σε αυτό το είδος. Δεν είναι μόνο Μαυρόγυπας. Είναι ένα
ένας μεγάλος αριθμός ειδών προστατευόμενων αρπακτικών πουλιών που απαντούν σε αυτή την περιοχή, που θα έχουν επιπτώσεις. Στις προσκλούσεις δεν αφορούν μόνο στα πουλιά, αφορούν και στις νυχτερίδες. Είναι προστατευόμενα ήδη και αυτά. Στον έπαιξη της τηροδότησης, εν λειτουργία νομιμήπλες αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 563 περιστατικά προσκλούσεων πουλιών και νυχτερίδων. Δεν είναι τα μόνα, δυστυχώς. Είναι αυτά που έχουν μόνο καταγραφεί, αυτά που έχουν καταφέρει να εντοπιστούν. Και νομίζω είχαμε και πριν από λίγες ημέρες, συγγνώμη που σας διακόπτω, νομίζω είχαμε και πριν από λίγες ημέρες ακόμα ένα περιστατικό, κύριε Καψάλη. Είχαμε πρόσφατα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν αναφέρεστε για αυτό που ανακοινώθηκε ναι. Για το Όρνιο από την Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία που νομίζω, είναι ναι, αν δεν κάνω πιο νότια, ναι. που αποκεφαλίστηκε από μια ανεμογεννήτρια. Είχαμε και στην περιοχή μας πολλά περιστατικά. Μόνο οι γήπες είναι 16 περιστατικά, είναι 7 μαυρόγυπες, 9 όρνια. Δεν είναι όμως μόνο οι προσκλούσεις. Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στους κρίσιμους βιοτόπους, στις περιοχές που συχνά απαντούν ή διέρχονται ή τρέφονται τα πουλιά αυτά, προκαλούν και εκτοπισμό. Τα διώχνουν δηλαδή από κατάλληλες περιοχές ή από κατάλληλους διαδρόμους που ακολουθούν τα πουλιά αυτά, αναγκάζοντάς τα είτε να εκτοπιστούν σε άλλες περιοχές είτε να διαλέξουν άλλες διαδρομές για να πάνε από μια περιοχή σε άλλη, το οποίο έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος και άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στον αφανισμό αυτών των πουλιών, όταν μιλάμε έτσι για είδη σπάνια τα οποία αριθμούν πολύ λίγα άτομα στον πληθυσμό τους. Επειδή, κύριε Καψάλη, είδαμε πριν από λίγο και ένα στιγμιότυπο με τον Μαυρόγυπα, είχε γίνει πολύ γνωστός ο συγκεκριμένος Μαυρόγυπα στο βίντεο που παρακολουθήσαμε μετά τις πυρκαγιές, όταν ουσιαστικά γύρισε στην περιοχή του Εύρου και δεν αναγνώριζε την περιοχή, δεν μπορούσε ίσως να βρει τη φωλιά του. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη φορά με το είδος τους στην περιοχή μας, πώς είναι τα πράγματα για αυτούς? Τώρα απευθύνω την ερώτηση ανεξάρτητα με το κομμάτι που αναφέρουμε με τις ανεμογεννήτριες. Παρακολουθείται ο Μαυρόγυπας, ακολουθείται από τον ΦΠΚΑ και από τη μονάδα διαχείρισης εθνικών πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς, που είναι που εδρεύει στη Δαδιά και στα λουτρά της Ανδρούπολης. Έχουν φωλιάσει φέτος οι Μαυρόγυπες. Θα δούμε στο μέλλον πώς αυτό θα επηρεάσει η φωτιά των πληθυσμών τους. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο η καμένη έκταση που πρέπει να δώσουμε προσοχή, είναι και οι παρακείμενες πολύ σημαντικές περιοχές. Να σημειώσω ότι αυτά τα πουλιά φωλιάζουν στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς. Το σύνολο των φωλιών τους είναι στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, όμως καθημερινά μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Κυρίως για να τραφούν. Φτάνουν μέχρι τον Έστω δυτικά, βορειότερα μέχρι τη Βουλγαρία και στο δρόμο τους. Κακώς έχουν χωροθετηθεί τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια με πολύ κακό σχεδιασμό οι ανεμογεννήτριες, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις απειλές. Είναι δυστυχώς μέσα στους διαδρόμους που ακολουθούν καθημερινά για την ανακοινήση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης, τώρα κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δελτίου μας. Θέλεις οικονομία.
Στα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας τώρα, κυρίες και κύριοι, με αυτό επιστρέφουμε, καθώς 290 καταγγελίες κατέγραψε η ελληνική αστυνομία μέσα σε τρεις μήνες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Ελένη Μαρία Γαλανάκη από την αίθουσα σύνταξης έχει όλες τις πληροφορίες. Ελένη Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λοιπόν, 290 καταγγελίες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάμεσα στο χρονικό διάστημα από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι τότε άνοιξε και το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας. Οπότε, λοιπόν, φαίνεται ότι τα περιστατικά βρίσκουν πλέον έναν προορισμό προκειμένου να καταγγελθούν. Να πούμε συγκεκριμένα ότι στο νομό Εύρου, δηλαδή στα αστυνομικά τμήματα Αλεξανδρούπολης και Οριστιάδας, έχουν ήδη γίνει 96 καταγγελίες που αφορούσαν 113 θύματα. Εν συντοχρόνως, είπαμε 290 καταγγελίες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούσαν σε 365 θύματα. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις κάρτες, έτσι ώστε να δούμε ανανομό πόσα περιστατικά είχαμε και μάλιστα και πόσα θύματα είχαμε, αν ήταν δηλαδή άντρες, γυναίκες, ενήλικοι, ανήλικοι. Πάμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε καταγγελίες λοιπόν ανά περιοχή. Αστυνομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, την πρωτιά 63 περιστατικά. Αστυνομικό τμήμα Δράμας έρχεται στη δεύτερη θέση με 54, ακολουθεί η Καβάλα με 40, η Ξάνθη με 51, η Οριστιάδα με 33 και η Κομωτινή με 49. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι το σύνολο βλέπουμε είναι 290, όπως είπαμε στην αρχή. Και φυσικά δείτε εδώ τώρα το σύνολο των θυμάτων. Έχουμε λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη 76 θύματα, τα περισσότερα. Συνολικά είχαμε 365 θύματα στο σύνολο των καταγγελιών, με την Δράμα να έρχεται στην δεύτερη θέση. Βλέπουμε εκεί επίσης αναλυτικά και τα περιστατικά σε Καβάλα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Κομωτινή. Ορεστιάδα 37 περιστατικά. Σύνολο λοιπόν, αν τα προσθέσει κανείς, έχουμε 96 καταγγελίες σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, σύνολο 113 θύματα. Αυτά στον Εύρο, έτσι. Σύνολο στην περιφέρεια είναι 365, όπως είπες πριν πολύ σωστά. Ακριβώς. Ελένη Μαρία, μάλιστα, μέσα σε μόλις τρεις μήνες λοιπόν αυτά τα στοιχεία πραγματικά έτσι προκαλούν σοκ, σοκάρουν. Το σημαντικό είναι ότι αξίζει πολύ να αναφερθεί ότι αφενός μεν βλέπουμε ότι τα θύματα είναι περισσότερα φυσικά γυναίκες. Αυτό φυσικά έχει γίνει αισθητό και από τα περιστατικά τα οποία έχουν περιγραφεί και στον τύπο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως φαίνεται ότι το γεγονός ότι οι καταγγελίες αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξέρουν πια πού να απευθυνθούν. Οπότε λοιπόν απευθύνονται. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι οι κοινωνίες έχουν πολύ ευαίσθητα αντανακλαστικά, γιατί πλέον, καθώς τα θύματα δεν στιγματίζονται, προφανέστατα προχωρούν ευκολότερα στις καταγγελίες. Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν αυτό στο παρελθόν και πόση κοινωνική κατακραυγή υπήρχε. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή σιγά-σιγά αποσοβείται και κάνουμε θετικά και αισιόδοξα βήματα μπροστά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις. Ελένη Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική σκηνή, ζυμώσεις και συνάντηση στελεχών του ΠΑΣΟΚ που τάσσονται στο πλευρό του Χάρη Δούκα. Έλαβε χώρα στην Ξάνθη η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου δημοκρατικού πόλου με στόχο μια νέα αντιπολιτευτική δύναμη. Αποτέλεσε πρωταρχικό άξονα των προπαρασκευαστικών συζητήσεων, ενώ το παρόν έδωσε και ο πρώην υπουργός Σωκράτης Ξενίδης. Σε συνάντηση προχώρησαν τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη εν όψη των εσωκομματικών εκλογών με στόχο την στήριξη της υποψηφιότητας του Χάρη Δούκα για την Προεδρία του κόμματος. Μεταξύ των στελεχών που τάσσονται στο πλευρό του Χάρη Δούκα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ συμμετείχαν τοπικά στελέχη του κόμματος, αλλά και ο πρώην υπουργός Σωκράτης Ξενίδης σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση πριν την επικείμενη επίσκεψη του Χάρη Δούκα στην Ξάνθη στις 20 Σεπτεμβρίου. Την ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνση στην χώρα τόνισε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Γαρμπούνης. Ένα φάντασμα σήμερα πλανιέται πάνω από όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Είναι το φάντασμα των αλλαγών που πραγματοποιούνται στον αιώνα μας, οι οποίες όμως είναι αλλαγές που φύγουν με άσχημο τρόπο τόσο τα μεσαία όσο και τα κατώτερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας. Ζούμε πλέον σε κοινωνίες καθοδικής κοινωνικής κινητικότητας, όπου και όταν υπάρχει ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτή δεν αμβλύνει, αλλά αντίθετα μεγενθύνει τις ανισότητες. Σε κοινωνίες όπου η εργασία, αν και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας τόσο για την οικονομική ανάπτυξη, η ατομική και συλλογική των κοινωνιών, όσο και για την ψυχολογική και ηθική στήριξη των ανθρώπων, αντί η εργασία λοιπόν να αναβαθμίζεται με τα μέτρα που παίρνονται, συνεχώς υποτιμάται και υποβαθμίζεται. Σε κοινωνίες που κλιματικά αυτοκτονούν, γιατί επιμένουν να χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας
ορυκτά καύσιμα. Φαινόμενα τα οποία, όπως ξέρετε, παθαίνουν την κλιματική κρίση. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η ανάγκη της συμμετοχικής δημοκρατίας με στόχο την δημιουργία κρίσιμων τομών που θα οδηγήσουν σε αλλαγή του παρόντος συστήματος διακυβέρνησης. Εξαιτίας όλων αυτών, για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε ότι ανθεί ο ακροδεξιός μυσαλόδοξος λαϊκισμός. Καλός πολιτικός και καλή πολιτική είναι ό,τι επιδιώκει να αλλάξει την κοινωνία σε προοδευτική κατεύθυνση. Για μας, προοδευτικό είναι ό,τι μειώνει τις ανισότητες. Γι' αυτό και για μας κανονικότητα και σταθερότητα δεν σημαίνει αναπαραγωγή και διεύρυνση των ανισοτήτων, λες και είναι κανένα φυσικό φαινόμενο, αλλά πάλι απέναντι στην ασυδοσία. Το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών στην πράξη ως πρώτη στο δημοκρατικό καθήκον με στόχο την αποφυγή των κοινωνικών ανισοτήτων τόνισε στην συνέχεια ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης. Προσωπικά, αν και θεωρώ ότι τα χρόνια περνάνε πια για όλους μας, εξακολουθώ να εμπνέομαι από τέτοιου είδους σκέψεις θετικές, οι οποίες βοηθούν και τους συμπολίτες μας να ξεπεράσουν από αυτό το ζόφο που ζουν σήμερα, από αυτήν την ανασφάλεια την οποία νιώθουν, την απεσιοδοξία, την έλλειψη πολιτικής βοήθειας που θα κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα αφήσει κάτι ιδιαίτερα θετικό για τη δημοκρατία στον τόπο μας. Η υποχρέωση δημιουργίας ενός δημοκρατικού πόλου με στόχο την ύπαρξη μιας νέας αντιπολιτευτικής δύναμης τίθεται στο επίκεντρο των ζημώσεων στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή το ζήτημα της εκλογής νέου Προέδρου. Αυτό το οποίο είναι στο επίκεντρο της συζήτησής μας είναι η υποχρέωσή μας η δημοκρατική να δημιουργήσουμε επιτέλους έναν πολιτικό πόλο ο οποίος θα μπορέσει να αντισταθεί καταρχήν στον κύριο Μητσοτάκη και στον τρόπο που αυτός ασκεί το λεγόμενο κατ' αυτόν επιτελικό κράτος και να δώσει τις προϋποθέσεις, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας νέας κυβερνησιμότητας από τον προοδευτικό χώρο. Δικαιώθηκε η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφορικά με τις νέες δικαστικές αποφάσεις που εξεδόθησαν και αφορούν την νυχτερινή εργασία. Περισσότεροι από 2.000 στρατιωτικοί στην περιφέρεια θα μοιραστούν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ μετά από την εκδίκαση των σχετικών αγωγών, με το ποσό κατά άτομο να αγγίζει ακόμα και τις 2.000 ευρώ. Δικαστικός θρίαμβος για 2.000 στρατιωτικούς στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα μοιραστούν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για απλήρωτη νυχτερινή εργασία των προηγούμενων ετών. Το 2017 έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς να αμείβονται για την νυχτερινή τους εργασία. Πλην όμως, μέχρι και το 2023, κρεμούσε μια κοινή υπουργική απόφαση για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Περνούσαν δηλαδή τα χρόνια και ενώ είχε ψηφιστεί ο νόμος, δεν εφαρμοζόταν. Προσφύγαμε λοιπόν εμείς στη δικαιοσύνη από το 2019 ακόμα και για προηγούμενα έτη, δηλαδή αρχίζει γενομένης από το 2017 και μέχρι σήμερα με αλληπάλληλες αγωγές που έχουμε καταθέσει κατά του ελληνικού κράτους, έτσι είναι σχηματικά η αγωγή, με αποτέλεσμα να έχουμε το δικαστήριο να δεχτεί το αίτημά μας ως δίκαιο και σωστό και να αποζημιώνει τους συναδέλφους. Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της 828ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήγηραν την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των στρατιωτικών, οι οποίοι ελπίζουν στην υποβολή μιας καλύτερης πρότασης από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγηλε μια παροχή προς στρατιωτικούς που ειλικρινά μας απογοήτευσε παντελώς. Μια παροχή για 20% αύξηση στα νυχτερινά μας. Ακούγεται πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, πολύ ξεχωριστό, αλλά για εμάς τους γνωρίζοντες, για κάποιον δηλαδή που γνωρίζει, η αύξηση αυτή είναι για το μέσο στρατιωτικό είναι λιγότερο από 5 ευρώ το μήνα. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κρίση, καθώς η πάλεποτε έγκλη της επαγγελματικής και μισθολογικής εξασφάλισης των υποψηφίων, όπως επισημάνθηκε, φθήνει συνεχώς. Βλέπω μια γενικότερη απαξίωση εγώ, τόσο για τα σώματα ασφαλείας, όσο όμως πολύ περισσότερο για τις ένοπλες δυνάμεις. Ένα γεγονός που φάνηκε ολοφάνερα στις τελευταίες πανελλήνιες εξετάσεις που δόθηκαν και στα αποτελέσματα αυτών, όπου φάνηκε ότι περίπου το 60 με 70% των θέσεων στην ιστορική σχολή στρατιωτικών ευελπίδων έμειναν κενές, από τις 330 περίπου θέσεις καλύφθηκαν μόνο οι 77 θέσεις στη σχολή ευελπίδων, έτσι και να τα γνωρίζει και ο κόσμος. Θα πω δε και ένα πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο το λέμε τελευταία στους κυβερνώντες, ο βασικός μισθός του δεκανία, να το πούμε έτσι σχηματικά για να το κατανοήσουμε εδώ στη χώρα μας. Στη Βουλγαρία από 1η του 25 θα είναι στα 1.100 ευρώ καθαρά, όταν την ίδια στιγμή
ο αξιωματικός της σχολής Ευελπίδων που βγαίνει στην Ελλάδα, ο πρώτος του μισθός είναι στα 950 ευρώ. Η αποστρατεία των επαγγελματιών οπλητών, η βαθμολογική και μισθολογική εξισορρόπηση των εθελοντών μακράς θητείας, αλλά και οι αμοιβές για τα περίπολα του Εύρου είναι μερικά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ελληνικό στρατό, με τους στρατιωτικούς να ζητούν νέο μισθολόγιο. Εμείς, σαν στρατιωτικοί, νομίζω ότι είμαστε μετριοπαθείς άνθρωποι, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, ζητούμε αυτά που έχουν ψηφιστεί ή αυτά που έχουν υποσχεθεί επανειλημμένα. Θα πω λοιπόν ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ήδη από την προεκλογική περίοδο, δηλαδή πριν τις εκλογές του 2023, πάλι από αντίστοιχα από το βήμα της ΔΕΘ, πριν δύο χρόνια δηλαδή, είχε εξαγγείλει ένα νέο μισθολόγιο για όλους τους Έλληνες στρατιωτικούς. Ένα μισθολόγιο, ξέρετε, που θα απαντούσε σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε βγάλει, είχε πει ότι ήταν αντισυνταγματικές οι περικοπές που γίνανε στους στρατιωτικούς ήδη από το 2012. Περάσαν λοιπόν 12 χρόνια. Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναφορούσα τότε δεν έχει αντιμετωπιστεί από καμία κυβέρνηση. Το είχε υποσχεθεί λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός. Μέχρι και σήμερα δεν έγινε τίποτα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας έχει οριστεί 15 Σεπτεμβρίου με την θεσμοθέτησή της να χρονολογείται το 2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία και διαμόρφωσε την ιστορία σε ολόκληρο τον πλανήτη, παρόλο που στις μέρες μας δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της, εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με τον Αντώνιο Γκουτέρες, πρόεδρο των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια άποψη φαίνεται να ενστερνίζονται και οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, αυτή τη στιγμή έχει δημοκρατία? Έχει δημοκρατία. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνεται έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να νιώθουν ελεύθεροι και να ζουν ελεύθεροι και να μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους? Να ακολουθούν το σύνταγμα του κράτους. Η Διεθνής ημέρα δημοκρατίας τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα γέννησε τη δημοκρατία και διαμόρφωσε το παγκόσμιο χάρτη με την προαγωγή της πολυφωνίας και του δημιουργικού διαλόγου. Η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή δημοκρατία? Ακούω και θα σας απαντήσω. Όχι. Όχι. Η δημοκρατία σήμερα υπάρχει τρομοκρατία. Είμαι Έλληνας πολίτης και θα μείνω, λέω τη γνώμη μου όπου γουστάρω, αλλά πολιτικά δυστυχώς ασφαλώς μας καταστρέφουν. Θεωρώ ότι οι βασικές αρχές της δημοκρατίας δεν τηρούνται ακριβώς. Υπάρχει μια ανελευθερία στην σκέψη, στην πράξη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν πολλές υποχρεώσεις και όλο αυτό τους στερεί ως ένα βαθμό και την ελευθερία τους. Οπότε θεωρώ ότι όχι, δεν εφαρμόζεται ακριβώς η δημοκρατία. Όχι, έχουμε κομματική δημοκρατία. Και εδώ και 40 χρόνια έχουμε κομματική δημοκρατία, γι' αυτό πάμε προς τα πίσω. Όλη η Ευρώπη πάει μπροστά και εμείς πάμε προς τα πίσω. Γιατί δυστυχώς η κομματική δημοκρατία βλέπουν μόνο τα δικά τους και τίποτα άλλο. Δεν τους ενδιαφέρει ο λαός. Εγώ έτσι πιστεύω και γι' αυτό έχουμε φτάσει τελευταίοι στην Ευρώπη. Όχι. Η Διεθνής ημέρα της δημοκρατίας θεσμοθετήθηκε το 2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δίνοντας μια ευκαιρία για την επισκόπηση της κατάστασης της δημοκρατίας στον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας. Δημοκρατίας. Έχουμε δημοκρατία στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Και να σε πω, ρε κορίτσι, όπως την κάναμε την Ελλάδα, την κάναμε στουρκόστενα. Προφανώς και όχι. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα που σημαίνει τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, δεν είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα, είναι χούντα πιο πολύ. Και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα, ειδικά του Μητσοτάκη. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν... Όχι. Καθόλου. Για ποιο λόγο? Τώρα δεν μ' αρέσει να πω, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλά. Πάνε προς το χειρότερο. Δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα. Νομίζω υπάρχει καταποίηση, κάνουν αυτό που θέλουν, δεν σκέφτονται τους πολίτες. Υποφέρουμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν τηρείται, γιατί έχουμε εταιρική χούντα. Κυβερνάνε οι εταιρείες, κυβερνάνε τα λεφτά και όποιος είναι με αυτά, αυτά είναι ουσιαστικά η μεγάλη κυβέρνηση. Εμείς απλά καθόμαστε και δανεχόμαστε, δυστυχώς. Εγώ νομίζω δεν τηρείται. Γιατί το θεωρείτε αυτό? Γιατί βλέπω την κατάσταση. Σύμφωνα με τις απόψεις των πολιτών της Αλεξανδρούπολης, φαίνεται ότι η δημοκρατία στη χώρα μας περνάει κρίση. Άραγε έχουν δίκιο ή η ακρίβεια και η εξαθλίωση τους έχουν απογοητεύσει τόσο πολύ που θεωρούν ότι η μητέρα της δημοκρατίας άφησε τα παιδιά της. Είναι Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία έχουμε δημοκρατία? Δεν ξέρω. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω, αλλά δυστυχώς μάλλον κάτι παίζεται. Εγώ έχω μεγαλώσει στη Γερμανία και βλέπω τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι
Απλά σήμερα, ναι. Δεν ξέρω, πιστεύω. Θέλω να υπάρχει. Με ένα συγκινητικό τραγούδι, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης στέλνει το μοναδικό μήνυμα ενάντια στον εκφοβισμό. Πρωταγωνιστής του τραγουδιού, μια διαφορετική βίδα που στέλνει το δικό της μήνυμα για την διαφορετικότητα των ανθρώπων και πως αυτό δεν θα πρέπει να είναι ο κριτής τους. Μην κοιτάς το χρώμα μου, κοίτα μόνο την καρδιά. Πολύ καλούμ όνειρα κι ας μη μοιάζουμε τρελά. Πολύ έχουμε ψυχή, δυο ματάκια, δυο αυτιά. Ένα στόμα να μιλά και δυο χεράκια για αγκαλιά. Με ένα τραγούδι που αγγίζει και τις πιο σκληρές ψυχές, οι μαθητές και μαθήτριες του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ξάνθης στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Το τραγούδι Σκέψου Διαφορετικά αναφέρεται στον εκφοβισμό που παρατηρείται με πρωταγωνιστή μια αλλιώτικη βίδα που ζητά από όλους να μείνουν οι κακίες στο παρελθόν και να υπάρχει μια αρμονική ζωή. Αφήστε τις κακίες και ζήστε αρμονικά. Μια βίδα σας μιλάει που πέρασε πολλά. Αφήστε τις κακίες και κάντε μια αγκαλιά. Η αγάπη να φωλιάσει βαθιά μες στην καρδιά. Αυτό το γεμάτο μηνύματα τραγούδι δημιουργήθηκε για το παραμύθι «Μία βίδα αλλιώτικη», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως εκπαιδευτικό υλικό. Μη κοιτάς το ύψος μου ή τα περί τα κιλά. Όλοι έχουν τη θέση τους στη ζωή και στην καρδιά. Διαφορετικοί είμαστε, μα σκεφτόμαστε κοινά. Τα χέρια ας ενώσουμε κι ας γίνουμε όλοι μια γροθιά. Με το bullying να υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία καθώς και στα σχολεία, αυτή η αλλιώτικη βίδα μεταφέρει μέσω του τραγουδιού πως δεν έχει σημασία ούτε αν κάποιος είναι πιο ψηλός, ούτε ακόμη και με περισσότερα κιλά. Σημασία έχει η αγάπη που φωλιάζει τις καρδιές μας. Το τραγούδι ερμηνεύεται και στην νοηματική γλώσσα για να μπορέσουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις να νιώσουν αυτά τα μαγικά λόγια που πλαισιώνουν το κομμάτι. Αφήστε τις κακίες και ζήστε αρμονικά. Μια βίδα σας μιλάει που πέρασε πολλά. Αφήστε τις κακίες και κάντε μια αγκαλιά. Η αγάπη να φωλιάσει βαθιά μες στην καρδιά. Θέλεις Διεξήχθησαν οι κληρώσεις για τα πρωταθλήματα και το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Η δράση ξεκινάει με το κύπελο στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου για να ακολουθήσουν η δεύτερη και η πρώτη κατηγορία τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα αντίστοιχα.
Πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΕΠΣ Εύρου οι κληρώσεις για την πρώτη φάση του κυπέλου καθώς και για τα πρωταθλήματα σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία φέτος θα διεξαχθεί με μόλις 5 ομάδες, με την πρώτη σέντρα να έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 5 με 6 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας θα γίνουν τα παιχνίδια Νίκη Απαλού Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Εύρος Σουφλίου Άρδας Καστανεών, ενώ ρεπό θα έχει η Αθλητική Ένωση Δημοτήχου. Η δεύτερη κατηγορία θα διεξαχθεί και φέτος σε δύο ομίλους, με το Νότιο να αποτελείται από 13 και το Βόρειο από 11 ομάδες. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 28 με 29 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας και στο Νότιο Όμιλο θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Θράκης, ΑΟ Δωρίσκου, ΑΕΝΕΑΣ Χιλής Νίκη Άνθειας, ΑΟ Καπαδοκών, ΑΟ Μαΐστρου, ΠΑΕΝ Ύψας Θράκη Φερών, Δόξα Τυχερού Εθνικός Β, ΑΕΚ Μάκρης Αλάνα, ενώ ρεπό θα έχει ο Αθλητικός Όμιλος Αρίστινου. Στο Βόρειο Όμιλο θα παίξουν Ακρίτας Ορμενίου, Ατρόμητος Ασπρονερίου, ΑΟ Κομάρων Ηρακλής Αγίνης, Ένωση Νόης Παέριζίων, Αμόρ Ούρσας ΑΕ Λαβάρων, Ασπίδα Θουρίου Ορφέας Σοφικού, ενώ ρεπό θα έχει η Αθλητική Ένωση Μεγάλου Δερίου. Στην πρώτη φάση του κυπέλου που θα διεξαχθεί στις 21 με 22 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν ομάδες μόνο από τη δεύτερη κατηγορία. Για το κύπελο τα ζευγάρια που προέκυψαν από την κλήρωση είναι τα εξής. Στον πρώτο όμιλο Αστέρας Θράκης Θράκη Φερών, Αλάνα Χιλή, Μάκρη Δωρίσκος, Νύψα Νίκη Άνθειας, Μαΐστρος Τυχερό και Καπαδοκία Αρίστινο. Στο δεύτερο όμιλο θα αγωνιστούν Ηρακλής Αγίνης Λάβαρα, Ένωση Νόης Θούριο, ΑΕ Μεγάλου Δερίου Ατρόμητος Ασπρονερίου, Ακρίτας Ορμενίου Ρίζια, Κόμα Ραρούσα, ενώ Άνευ Αγώνα προκρίνεται Ορφέας Σοφικού. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ολοκληρώθηκε. Μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο www.deltatv.gr καθώς και να ακολουθείτε την Δέλτα Τηλεόραση στα social media. Καλό βράδυ σε όλους.